Ελληνίδες, Έλληνες, σας μιλάει ο Πρωθυπουργός της χώρας. Είστε υπεύθυνοι. Ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Ή βουλιάζουμε. Βουλιάψε με. Εγώ κλαίω και εσύ κρατάς τα αρχίδια σου, ωραίος είσαι, ωραίος. Κράτατε, δεν είναι, δεν είναι. Ναι, μην τα βγάλεις, δεν είναι. Εκεί η υγρασία τώρα δεν είναι. Δεν πάθουν και τίποτα. Δεν είναι φοβερό. Τι ήταν αυτό, ρε παιδί μου. Ποιος το περίμενε, ρε παιδί μου. Εγώ ακόμα πονάω. Και όχι μόνο πονάω, ξεχνάω κιόλας. Ναι, ήταν... Γι' αυτό δεν μπορώ να θυμηθώ τι λέω παρακάτω. Ήταν φοβερό. Πονάω πάρα πολύ γιατί από τον Γιωργάκη και δεν θυμάμαι τώρα μετά από αυτό που μου έκανε, δεν θυμάμαι τι θέλω πω. Τι θέλω πω. Κάτι θέλω πω. Τι θέλω πω. Βοήθησε με γιγά. Εγώ υποφέρω και εσύ γελάς. Κάτι θέλω πω και δεν αθυμούμε καθόλου μετά από αυτό που φάγα από αυτόν. Τι να θυμίζω, νομίζω ότι το θυμήθηκα, το θυμήθηκα. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ, κουφάλες Ευρωπαίοι. Το θυμήθηκα. Το θυμήθηκα. Έλα να το πούμε όλοι μαζί, να τα ακούσουν. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλες. Πάμε. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλες Ευρώπη. Μόνος μου το είπα. Δεν είμαστε συγχρονισμένοι. Δεν πειράζει όμως. Ήθελα κάτι άλλο πω. Συγγνώμη, αλλά ξεχνάω. Από τους ταχώσου, μη σε νοιάζει. Αλλά πρώτα μας ταχώσανε αυτοί, δεν έχει σημασία. Αλλά τώρα προσπαθώ να θυμηθώ ότι... Α, ναι, σήμερα είδα το Σαμαρά
και τον Γιώργο τον Παπανδρέου στα ουρητήρια της Βουλής. Και ξέρατε τι κάνανε? Ο ένας κοίταζε την τζουτσού του άλλου. Ναι, και μιλούσαν για το μνημόνιο. Δηλαδή αυτό δεν είναι μνημόνιο, αυτό είναι το μνημό συνόμας, ρε παιδί μου. Μνημόσυνο μας κάνανε. Δεν ήταν αυτό πράγμα που άκουσα από την τηλεόραση. Σιγά μου το και τώρα τι, κάτι άλλο μου ερχόταν στο μυαλό να πω, αλλά δεν θυμάμαι γαμώ το. Έχει σχέση με λίπος, έχει σχέση. Με λίπος, με... Όχι, μα... Πάγα, αυτός δεν, αυτό δεν έχει... Αυτό δεν... Καραμαλής, μπράβο. Εσύ το βρήκες, σε καπάνω, σε καπάνω. Το Καραμαλής, το Καραμαλής. Σήκω πάνω να σε, πες το, ο Καραμαλής, πες το. Μπράβο, ρε μάγκα. Ο Καραμαλής είναι ο μόνος άνθρωπος που δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του, αλλά κατάφερε να δουλέψει 10 εκατομμύρια Έλληνες, ρε παιδάκι μου. 10 εκατομμύρια Έλληνες τους δούλεψε. Η χοντροπουτανίτσα. Εσύ δεν χειροκροτάς μαζί της, η κουφάλα. Είστε... φαλάκρα. Έχετε να χαδίδα. Δεν θα σου πω πώς να βγάλεις μαλλιά. Δεν θα σου πω πώς να... Θέλω να σου πω πώς να βγάλεις μαλλιά. Ε, άκου τι θα κάνεις. Μια και σε βρήκα, τώρα σε περιποιηθώ. Λοιπόν, άκου. Θα πάρεις χοντρό αλάτι. Χοντρό όμως. Από το χοντρό. Θα βάλεις μπροστά σου μια κανάτα, έτσι ένα δοχείο με νερό. Γεμάτο. Γεμάτο νερό μέχρι εδώ. Και θα είσαι από πάνω και θα τρίβεις το αλάτι στη φαλάκρα σου. Θα την τρίβεις, θα την τρίβεις, θα την τρίβεις, θα την τρίβεις, θα την τρίβεις με το αλάτι. Θα την τρίβεις, θα την τρίβεις. Τι θα κάνουν οι πουτάνες, θα διψάσουν ή θα βγούνε. Και έτσι θα έχει. Τι λέγαμε. Α, ναι, ήθελα να σας πω ότι ο Καραμαλής ήταν η γρίπη των χείρων. Ναι, και να σας πω γιατί μόλις έφυγε ο Καραμαλής, έφυγε και η γρίπη. Δεν έχουμε γρίπη. Έφυγε και ήρθε ο άλλος, ο άγρυπος. Ο Γεωργάκης. Εμένα ο Γεωργάκης μου αρέσει. Είναι... Ο Γιώργος είναι... τώρα μιλάμε με μαλακίες. Είναι... Έχει... Ο Γιώργος έχει μυαλό. Έχει μυαλό. Έχει μυαλό. Έχει μυαλό. Πολύτιμο. Γι' αυτό δεν το κουβαλάει μαζί του. Τι. Να το χάσει. Τι λέμε τώρα. Ο Γιώργος άξιζε για πρωθυπουργός της χώρας. Γιατί είναι ο μόνος άνθρωπος που έπεσε από σταματημένο ποδήλατο. Ποιος άλλος θα το κατάφερε αυτό. Μόνο εμένα μου αρέσει όμως γιατί ξέρει ξένες γλώσσες όταν πάει έξω από τις ξένες γλώσσες που ξέρει. Λένε καλό στο Διερμηνέα, πού είναι ο πρωθυπουργός σας. Ναι, μ' αρέσει γιατί έχει θάρρος και βγήκε στον ελληνικό λαό με τη χούφτα έτσι και λέει βοηθήστε, βοηθήστε και σώστε την Ελλάδα. Και πάνε δύο πιτσιρίκια, δεν ξέρω αν το είδατε στη τηλεόραση, πάει ένα πιτσιρίκι και του λέει «Θεό Γιώργο, αν είναι να σώσω την Ελλάδα, πάρε από μένα 5 ευρώ». Και το αφήνει 5 ευρώ, πάει το άλλο πιτσιρίκι και του λέει «Θεό Γιώργο, αν είναι να σώσω την Ελλάδα, πάρε και από μένα 5 ευρώ». Και το αφήνει 5 ευρώ και εκείνη την ώρα ένας ολόκληρος κόσμος ερχόταν κατά πάντο και του λέει «Ρε Γιώργο, αν είναι να σώσουμε την Ελλάδα, να σου δώσουμε όλο μας το μισθό, ρε, όλο μας το μισθό, μπράβο ρε παιδιά, τι δουλειά κάνετε». Άνεργοι είμαστε. Και του πήραν και τα 10 ευρώ και έμεινε με τη χούφτα έτσι ο Γιώργος. Εμένα μ' αρέσει ο Γιώργος. Αλλά τώρα τελευταία με έχει θυμώσει λίγο. Δεν πρέπει να το λέμε το Γιώργο Παπανδρέου. ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να το λέμε. Ναι, ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ΣΥΡΙΖΑ έκοψε τον 14ο μισθό.
ΣΥΡΙΖΑ έκοψε τον 13ο μισθό. ΣΥΡΙΖΑ έκοψε τις συντάξεις. ΣΥΡΙΖΑ έκοψε τα επιδόματα. ΣΥΡΙΖΑ μας έκοψε τα αυτιά. ΣΥΡΙΖΑ μας έκοψε τον κόλο. Και θέλω να του τραγουδήσω. Και θέλω να έρθω να σ' αρπάξω από το μουστάκι. Να σε ρωτήσω με τα μάτια δακρυσμένα, με ποιο δικαίωμα επίδειξες σε μένα και ποια θυσία έχεις κάνει εσύ για μένα. Και μας λέει ο Γιώργος να ακολουθήσουμε τις οδηγίες των ξένων. Όχι, να μην ακολουθήσουμε καμία οδηγία των ξένων. Και αν έρθουν εδώ οι Γερμανίδες τουρίστριες, μη τις γαμίσει κανείς. Ναι! Εσύ έτοιμος είσαι, βλέπω ρε, πως έτοιμος είσαι, ρε. Τίποτα. Να μείνουν έτσι οι ρουφιάνες. Α, τώρα πω πάει για Γερμανίδες. Είδα τη Μέρκελ στον ύπνο μου. Γυμνή. Ναι, ήταν στη θάλασσα και φόραγε στρινκ. Και εγώ ήμουν, λέει, στην Αμμουδιά ξαπλωμένος και έκανα αλλιοθεραπεία και μόλις είδε αυτό το ριχάλκινο κορμί επαναλαμβάνω. Με έχεις δει γυμνά, ρε, που γελάς. Στα διάλαμπα εκεί πέρα με έχεις δει, ρε, να δει, ρε. Έχεις δει, έλα από εκεί. Μα μου πεις εμένα, κορμάρα έχω. Μετά θα δεις και το πάνω. Μόλις είδα αυτό το ριχάλκινο κορμί, βγαίνει από τη θάλασσα και έρχεται δίπλα μου γιατί με έθελε. Ναι, με έθελε ερωτικά, με έθελε και ξαπλώνει δίπλα από μένα και περνάει το χέρι της κάτω από την άμμο και το φέρνει εδώ, ναι, και έψαχνε εδώ, ναι, έψαχνε, αλλά δε, αφού δε, γιατί είχα βγει από τη θάλασσα και μου είχε σουφρώσει, όχι, ναι, εσύ όταν βγαίνεις από τη θάλασσα δεν σου, τσίμπλα γίνεται, και ήθελε να έρθουμε σε συνουξίαση. Ναι, και ήθελε να τη φέρει σε στίξη. Αλλά δεν ήταν, είχε σουφρώσει, δεν. Και της έλεγε ερωτικά τραγούδια. Της έλεγε... Ένας αητός καθότανε. Στον ήλιο και... Τον ήλιο και λιαζόταν. Ναι, μόνο λιαζότανε, δεν. Τι να κάνω, δεν ερχότανε σε στίξη. Και για να έρθει σε στίξη του λέει άλλο τραγούδι, του λέει «Άσπρο μου περιστερι πέτα». Αλλά δεν. Και του λέει άλλο τραγούδι «Ξύπνα μικρό μου κι άκουσε κάποιο μινόρε της αυγής». Για σένα, ναι, είναι γραμμένο από το δράμα κάποιας ψυχής. Αλλά δεν καταλάβαινε γρήγορο και το πλακώνει στο γρήγορο. Σήκω, χορέψε, μωρό μου, να σε δω, να σε χαρώ. Τελή τουρκικό, νίνα να γιαβρούμ, νίνα να ινά. Νίνα να γιαβρούμ, νίνα να ινά. Μην είμαστε και υπερβολικοί, να... να μαζευτούμε λίγο, Κάτι ξέρεις εσύ, τι αλίμονο. Τι και εδώ, καλά είναι. Εδώ. Να μαζέψω. Λίγο ακόμα. Εδώ. Καλά είναι εδώ. Καλά είναι. Τόση είναι και δική σου. Άμα είναι τόσο και δική σου, ρε μεγάλε, όχι, την έχεις πιάσει, άσε, δεν είναι.